Τον τελευταίο ένα χρόνο, εκπέμπει σήμα κινδύνου, ενώ λίγο πριν τις γιορτές ανεστάλλει για μία ημέρα η λειτουργία της, αφού οι δύο μόλις μόνιμοι γιατροί έφτασαν στα όρια τους, μη μπορώντας άλλο να κάνουν τις εφημερίες τους με ασφάλεια. Ο λόγος για την παθολογική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου, που βρίσκεται και πάλι σε δραματικό σημείο λόγω υποστελέχωσης. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε σαν εφημεριακό κέντρο. Δεν λειτουργούμε όπως πρέπει. Με την έννοια όχι ότι θα πάθει κάποιος κάτι ή ότι δεν νοσηλεύουμε τα περιστατικά μας όπως πρέπει. Αυτό γίνεται. Όμως, έχουμε κλείσει τα εξωτερικά μας ιατρία. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν βλέπουμε εξωτερικούς ασθενείς και δεν μπορούμε να επανεξετάσουμε τους ασθενείς στους οποίους νοσηλεύουμε. Δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε την ενημέρωση των συγγενών όπως πρέπει. Δουλεύουμε χωρίς άδειες, χωρίς ρεπό, σε 8 ενεργείς εφημερίες τουλάχιστον κάθε μήνα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γνωρίζουμε το κενό και την ανάγκη που έχει η παθολογική κλινική. Γι' αυτό και έγινε μετακίνηση και ειδικευμένης γιατρού στην παθολογική κλινική. Και ενώ οι γιατροί ζητούν να γίνει έστω μια ειδική προκήρυξη για την κάλυψη των κενών θέσεων, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης δίνει λύσεις με δανεικούς γιατρούς, οι οποίοι όμως μετά από λίγο εγκαταλείπουν. Πρέπει να στελεχωθεί με γιατρούς οι οποίοι να κάνουν και πρωινό ωράριο, να μπορέσει να ανοίξουν τα ιατρία του εξωτερικά, να βλέπει κανονικά τους ασθενείς. Και οι εφημερίες βγαίνουν με μεγάλη δυσκολία. Το να έρχεται ένας συνάδελφος από τα Χανιά για να κάνει την εφημερία του και μετά να μετακομίζει, να πηγαίνει πάλι στην υπηρεσία του στα Χανιά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν λειτουργήσε και πολύ στην πράξη όλο αυτό. Αυτό το οποίο κάναμε είναι ενισχύσαμε το νοσοκομείο, είναι μια προσωρινή ενίσχυση. Τώρα οι προσωρινές λύσεις που έχουν βρεθεί σιγά σιγά εξαντλούνται. Γιατί όσο και να ανακατεύει στη σούπα, τα πιάτα που θα βγουν είναι ίδια. Οι γιατροί δεν περισσεύουν από πουθενά. Και φυσικά κανείς δεν θέλει να έρθει σε αυτές τις συνθήκες τις δικές μας που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και την ώρα που λόγω γρήπης αλλά και πληθώρας επισκεπτών εξαιτίας του καρναβαλιού η παθολογική επομίζεται μεγαλύτερο βάρος από ό,τι μπορεί να αντέξει, οι πολίτες ξεσπαθώνουν στην κάμερα της Κρήτη TV. Μας αναγκάζει να πηγαίνουμε τώρα ολόκληρο Ρέθυμνο, να πηγαίνουμε σε ένα Ηράκλειο, να πηγαίνουμε στα Χανιά, να πηγαίνουμε σε 10 τόπους, ας πούμε αλλού. Λες και ζούμε σε ένα χωριό, λες και ζούμε σε μια απόμακρη περιοχή. Εμείς εδώ τι έχουμε? Τίποτα. Μας έχουν στο περιθώριο. Το ησυχαστήριο της Κρήτης. Πρέπει να δοθεί μία λύση εδώ, όχι και τώρα, εδώ και χθες. Προκειμένου να συνεχίσει το νοσοκομείο μας να παρέχει αυτές τις υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Η δέσμευση της Λένες Μπορμπουδάκη ότι πολύ σύντομα θα γίνει πολυπόθητη προκήρυξη αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα από τους γιατρούς. Αναμένουμε το πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου να γίνει η προκήρυξη από το Υπουργείο Υγείας. Επομένως, δόθηκαν παραπάνω θέσεις στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ακριβώς για να ενισχύσουμε και πλέον μία κατάσταση να καλυφθεί με μόνιμο προσωπικό και να μην αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά. Το Υπουργείο Υγείας αλλάζει το σύστημα. Και ο λόγος που το αλλάζει είναι για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και να μειώσουμε τους χρόνους στην ανάληψη καθηκόντων. Επομένως, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία και αναμένουμε την προκήρυξη και την άμεση ολοκλήρωσή της. Εμείς δεν θέλουμε να κλείσουμε την κλινική, θέλουμε να την έχουμε ανοιχτή. Θέλουμε να είναι το νοσοκομείο μας δυνατό και γερό. Όμως, η απαξίωση που αυτή τη στιγμή υφίσταται το νοσοκομείο είναι ένας φαύλος κύκλος. Όσο το προσωπικό είναι λιγότερο, όσο οι συνθήκες είναι δυσκολότερες, τόσο ο κόσμος θα δυσαρεστείται περισσότερο και θα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Πρέπει να στηρίξουμε το νοσοκομείο μας, να το βελτιώσουμε, να το κάνουμε καλύτερο και το πρώτο πρέπει να γίνει είναι η στήριξη με ανθρώπινο δυναμικό. Πέρα από την παθολογική κλινική, δύσκολες ώρες περνούν και η ουρολογική που έχει κλείσει, το τμήμα επηγόντων περιστατικών και άλλα νευραλγικά τμήματα του νοσοκομείου που υπολειτουργούν.